Παναγιώτη καταρχήν συγχαρητήρια. Κέρδισε ένα βραβείο περισσότερο ηθικό του MVP του Ιανουαρίου όπω ψήφισε ο κόσμο του ΠΑΟΚ. Ε, δεν είναι πολύ συχνέ οι διακρίσει ε, για τερματοφύλακε στον ΠΑΟΚ και πολύ περισσότερο για σένα που είσαι 7 χρόνια εδώ. Σημαίνει κάτι. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον κόσμο και όλου αυτού που ψήφισαν για να βγω εγώ MVP του Ιανουαρίου. Ε, σίγουρα είναι κάτι πολύ καλό για μένα γιατί μου δίνει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια μου δίνει ψυχολογία. Και όσον αφορά το ότι ένα τερματοφύλακα βγαίνει MVP σε μια ομάδα, εντάξει, εντάξει. δεν είναι και ότι το καλύτερο που συνηθίζεται δηλαδή. Γιατί προσπαθεί να αποτρέψει κάτι που στο ποδόσφαιρο είναι το, το Α και το Μ, δηλαδή το γκολ. Με τη σειρά μου και εγώ κάνω το καλύτερο, δίνω το καλύτερο με αυτό για να βοηθάω την ομάδα. Ήταν ένα δύσκολο διάστημα. Αυτή η αρχή τη σεζόν, αυτή η αρχή τη χρονιά, μάλλον τη καινούριο χρονιά, του 2014, ήταν ένα δύσκολο διάστημα για την ομάδα. Φαίνεται να ψάχνει να βρει πατήματα, καινούριου παίχτε κτλ. Και Όμω παράλληλα, είναι μια χρονιά στην οποία εσύ βρίσκει το, ρυθμιο... το, ρυθμό σου. Έχει ανάμεικτα συναισθήματα γι' αυτό. Ε, το ότι η ομάδα δεν βρίσκεται σε, καλό, σε καλή χρονική στιγμή, σίγουρα και μένα λίγο με επηρεάζει. Ε, όχι με, το... με την κακή την έννοια. Σίγουρα έχω περισσότερες φάσεις, δίνω περισσότερο, δείχνω τη, την, παρουσία μου περισσότερο. Αλλά θεωρώ ότι σιγά σιγά θα βρούμε, θα αλλάξουμε αυτό το κλίμα, θα βρούμε τα πατήματα μας πάλι και η συνέχεια θα είναι καλύτερη. Ένα τερματοφύλακα, πότε είναι ικανοποιημένο όταν ε, έχει τελειώσει ένα παιχνίδι και έχει σώσει 5 και 6 και 7 κλασικέ φάσει, ή ένα παιχνίδι στο οποίο δεν έχει χρειαστεί να πέσει καθόλου. Όταν τελειώνει το παιχνίδι και είναι το 0 στην άμυνα. Ε, αύριο η ομάδα δίνει ένα μάτς, έτσι για να πάω λίγο και στην επικαιρότητα, ε, δίνει ένα μάτς με έναν επαναληπτικό που θεωρητικά φαίνεται εύκολος. Όμως ε, στο ενδιάμεσο από το πρώτο μάτς έχουν συμβεί πολλά. Ε, με τελευταία ε, την αντίδραση του κόσμου, μια ήπια κατά τα άλλα αντίδραση. Και σαφώς νομίζω ότι δεν είναι ένα μάτς που μπορεί να υποτιμηθεί λόγω του σκορ ε, του, του, πρώτου αγώνα. Τι πάω και περιμένεις να δεις αύριο. Ε, όπως είπες και εσύ, μετά το πρώτο αποτέλεσμα 3-0, στο μυαλό μα ίσω να έχει. να μην το σκέφτομαστε τόσο το παιχνίδι ότι είναι τόσο κρίσιμο λόγω του αποτελέσματο. Αλλά πρέπει να, εμφανιστούμε δυνατοί και σίγουροι γιατί σε αυτά τα παιχνίδια είναι που λέμε είναι τα πιο δύσκολα γιατί το μυαλό σου δεν είναι τόσο συγκεντρωμένο και εσύ ο ίδιο. Και δεν θέλουμε να φανούμε να βρεθούμε μάλλον προεκπλήξεων. Και το ότι αυτό που έγινε με τους οπαδούς σίγουρα είχαμε μια μερίδα οπαδών στην προπόνηση που με το δίκιο του προ... προσπάθησε να μας δώσει κάποια πράγματα να δούμε πώς νιώθουν και αυτοί. Εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε τα πάντα γιατί ξέρουμε ότι αγαπάνε πολύ την ομάδα και σε κάθε στιγμή είναι δίπλα μας. Και θέλουμε να αλλάξουμε αυτή την εικόνα για να τους ευχαριστήσουμε που όντω δίνουν το βροντερό παρόν είτε εντό είτε εκτό έδρα. Ο κόσμο λοιπόν έδωσε ένα μήνυμα χθε. Έδωσε σε σένα προσωπικά ένα μήνυμα ε, με την ψήφο του για τον καλύτερο παίχτη του Ιανουαρίου. Θε και εσύ να στείλει ένα μήνυμα σε αυτού και να κλείσουμε έτσι. Ε, θα ήθελα να πω πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είναι δύσκολο να, να έχει μια διάκριση ένα θεματοφύλακα. Ε, από εκεί και πέρα, εγώ θα κάνω το ό,τι περνάει από το χέρι μου μάλλον για να βοηθάω την ομάδα και να καταφέρουμε να να κατακτήσουμε ένα τίτλο φέτος που το θέλουμε πάρα πολύ.